Με κανόνια νερού, δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας αποθούν ακροδεξιούς διαδηλωτές στην Κολονία. Οι μαζικές σεξουαλικές επιθέσεις της παραμονής της πρωτοχρονιάς που αποδίδονται σε ετούντες άσυλο έχουν ενισχύσει την απήχηση του Ισλαμοφοβικού Πεγκίντα. Περίπου 1.700 άτομα φώναξαν συνθήματα κατά της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων της καγκελαρίου Μέρκελ. Συγκλονίστηκα από τα γεγονότα της παραμονής της πρωτοχρονιάς, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, λέει ένας συνταξιούχος. Τι συμβαίνει σήμερα, αλλά και όλο το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, απλώς ανησυχώ, έχω την αίσθηση ότι αυτή δεν είναι η δική μας Γερμανία. Αντιδιαδήλωση πραγματοποίησαν ακροαριστερές ομάδες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους τόσο απέναντι στη βία κατά των γυναικών, όσο και απέναντι στο ρατσισμό. Βρίσκομαι σήμερα εδώ διότι λυπάμαι για όσα συνέβησαν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Σήμερα όμως λυπάμαι ακόμα περισσότερο διότι χούλιγκαν και άτομα από το χώρο των νεοναζί εκμεταλλεύονται τα γεγονότα για τους δικούς τους σκοπούς και παρουσιάζονται ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών. Υπό την πίεση των γεγονότων, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ εισηγήθηκε να αφαιρείται το δικαίωμα του ασύλου και να επισπεύδονται οι απελάσεις όσων διαπράττουν εγκλήματα. Η κολονία άλλαξε τα πάντα, ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτατο στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.